αυξήσεις φωτιά στα καύσιμα και με την αγορά πετρελαίου θέρμανσης να έχει μπει στον πάγο, καθώς άγγιξε το 1 ευρώ και 30 λεπτά σε επίπεδο νομού Ηρακλείου. Και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται, δυστυχώς θα έχουμε ανωδική τάση στις τιμές. Έρχεται σε συνέχεια των δύο προηγούμενων εβδομάδων που ξέφυγε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Εκεί που τη βρήκαμε στις αρχές του χρόνου στο 1 ευρώ και 10 λεπτά, έχει δυστυχώς καρφαλώσει το 1 ευρώ και 30 λεπτά. Εδώ δεν ξέρουμε ποιότητα θα γεννούμε. Εδώ θα πεθάνουμε από την πείνα. Η άποψή μας είναι ότι δεν μπορούμε ούτε να κινηθούμε ούτε πράγμα. Τελείωσε. Εμείς οι συνταξιούχοι έχουμε πεθάνει τώρα. Τελείωσε. Ο κόσμος και να αυξηθεί πάλι δεν έχει λεφτά να το βάλει. Μας κοροϊδεύουν. Εσείς πώς αισθάνεστε? Εγώ με την κουβέρτα, την ηλεκτρική. Ακόμα νωρίς δεν είδαμε τίποτα. Και ζεσταίνεσαι, βλέπω πέρα ζηλώσουμε. Τι να κάνουμε. Από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα, το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 20 λεπτά με τα νοικοκυριά να δυνατούν να τροφοδοτήσουν τις δεξαμενές των σπιτιών τους εν ώψη της νέας κακοκαιρίας. Σε δύο εβδομάδες έχει πάρει 20 λεπτά. Ένας κύριος λόγος είναι η επιδότηση που σταμάτησε από τα δύο μεγάλα δηληστήρια της χώρας, τα 25 λεπτά. Οπότε, ανεβαίνοντας το πετρέλαιο της θέρμανσης σαν τιμή, συμπαρέσυρε προς τα πάνω και τα άλλα δύο προϊόντα. Με κουβέρτας. Πετρέλαιο μπάλατε? Όχι, ρεύμα. Ρεύμα. Και μου ήρθε 440. Ναι, έχετε σόμπα δηλαδή? Ναι, σόμπα έχω. Τι να κάνω. Πήρα την αύξηση τώρα και καλύφθηκα. Τι πήρατε να δω? Πήρατε αύξηση? Καμία. Και κανείς δεν έχει πάρει από τους συνταξιούχους από εδώ. Κανείς. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες η πτώση της αγοραστικής κίνησης στο πετρέλαιο θέρμανσης ξεπερνά το 60% σύμφωνα με τον κύριο Κουμούλα, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στην ανωδική τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Καταγράφεται ραγδαία πτώση πάνω από 60-70%. Ένας λόγος είναι ο πολύ καλός καιρός που επικρατεί και βέβαια ένας δεύτερος λόγος είναι η τιμή. Είναι αποτρεπτική. Βενζίνη αμόλυβδη κυμαίνεται στο 1 ευρώ και 92 λεπτά. Μέσο όρο στην τιμή στην πόλη του Ηρακλείου από 1,70. Αμέ. Μεγάλη διαφορά. Και στο πετρέλαιο της κίνησης επίσης έχει φτάσει το 1 ευρώ και 80 λεπτά, που και αυτό το βρίσκαμε στο 1 ευρώ και 55, 1 ευρώ και 60 λεπτά. Τώρα βάζω κάνα κοσαρικάκι, περνάω τη βδομάδα και μετά όπου τελειώσει το σπρώχνω. Με φόντο το χειμωνιάτικο σκηνικό, δημότες δυσανασχετούν για τις τιμές φωτιά στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς στη δεδομένη χρονική στιγμή αδυνατούν να προμηθευτούν έστω και μικρές ποσότητες, καυτηριάζοντας παράλληλα τις αυξήσεις όχι μόνο στα καύσιμα, αλλά και στο καλάθι της νοικοκυράς. Που λένε το καλάθι της νοικοκυράς και το καλάθι. Ποιο καλάθι της νοικοκυράς? Που βγαίνει ο κύριος Άδωνης και λέει όλα είναι ωραία και όλα είναι στα σούπερ μάρκετ και όλα είναι χαμηλές τιμές. Πάει να ψωνίσει βέβαια να πληρώσουν, να δουν τι δίνουν ο λαός. Εγώ πώς αισθάνομαι, με την κουβέρτα. Αυτά τα πράγματα τα συζητάμε κάθε μέρα. Ακούμε στην τηλεόραση, μετά μαζευόμαστε και λέμε θα τα κάνουνε μωροχένα που λένε ή ψέματα μας λένε. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο, να μην εμπιντευόμαστε όχι τους πολιτικούς, την πολιτική.